Υπάρχει τρόπο σε άλλου να τα ακούσει. Θα το ακούσει, δεν πρέπει. Να σηκωθούμε να φύγουμε και να δούμε αυτό. Γράφτε στα κάτω. Γιόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή. Πρώτα πρέπει να παρετηθείτε. Όχι, τώρα το παρετήσω. Θα ακούσω την παρέτησή σου. Θα ακούσω την παρέτησή σου. Θα την ακούσω. Έτσι, θα ακούσω και την παρέτησή σου. Εγώ να πάρω τρία. Θα πάρτε τη θέση και την όχι, δεν λέτε! Εσείς μου δείτε και την πάνω! Μου δείτε πάνω! Κάντε λίγο σκιά, κάντε λίγο σκιά! Δεν κάνω σκιά, δεν τα κάνω κατώ σκιά! Πάρτε λίγο το ρούβατε! Αφού θα πληθώσετε πάνω, θα πληθώσετε που δεν κάνετε πείτε κάτω! Έπρεπε να μαζευτείτε πάνω, κλειστείτε μέσα εκεί! Μαζευτήκαμε κύριε πάνω και τουλάχιστον! Κοιτάτε αύριο εδώ! Με τον κύριο Χαραλαμπίδη μιλήσαμε και σήμερα το μεσημέρι και βρήκαμε μια συνενετική ήπια και σωστή λύση. Βαγγέλη, αφού είχα τη συλλητική πρόταση πάνω, τι υποθέτει. Γιατί κύριε Παναγιώτα, κύριε Παναγιώτα, αφήστε το πρόεδρε, προχώρατε. Πρόεδρε, προχώρατε. Προχώρατε. Προχωρήσουμε όπως πρέπει. Μην κάνετε, κύριε Καραλαμπίδη, κάντε παρατηρήσεις άλλους, αλλά κάνετε τα ίδια. Κύριε Δήμαρχε, έχουν πέντε πρόεδροι να μιλήσουν ακόμα. Νομίζετε ότι θα ακούσετε διαφορετικά πράγματα. Ο πρόεδρος των Κρανιδίων έχει το λόγο. Ας κάνετε δική συνεδρίαση για να ευχαριστούμε. Κύριε πρόεδρε του Λιβαντερού, δεν έρθες έξω. Δεν μπορώ να δώσω όλους τους πρόεδρους τώρα. Εντάξει, ας το δώσω για ένα λεπτό, ας το δώσω. Έτσι, για ένα λεπτό, ας το δώσω. Εντάξει, για ένα λεπτό. Καλησπέρα και από μένα. 3,5 χρόνια περίπου τότε από την ώρα που αναλάβαμε, δεν έχω πάρει το λόγο εδώ πέρα. Κοιτάω πάντα να είμαι συνενετικός, συνεργάσιμος και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Την Κυριακή όμως, από παραλήψεις, από μια ενέργεια του κυρίου Κυριακίδη, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε να χτυπηθούμε με χωριανούς. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει να δούμε να αντικαταστήσουμε όταν έχουμε λάμπες, να τρελαίνεσαι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει όταν έχουμε 40, 50, 60 λάμπες καμένες σε ένα χωριό, να πρέπει να αντικαταστήσουμε μία λάμπα σε ένα συγκεκριμένο, που δεν είναι και άμεση ανάγκη, ενώ μια γιαγιά στο τέλος του χωριού που κλέβουν, που κάνουν, μπορεί να πέσει να σκοτωθεί, να τρέχουμε στα δικαστήρια, να έρχεται και ένα αεροφόρο όχημα, Κυριακή μεσημέρι, να αντικαταστήσει μία λάμπα. Και να ερχόμαστε στην παράταση με 30 άτομα και να χτυπιόμαστε. Ήρθαμε στα χέρια. Δεν επιτρέπω κανέναν να βάζει σε κίνδυνο τη σωματική μου ακαιρεότητα. Δεν το επιτρέπω. Δεν μπορεί να ερχόμαστε 3,5 χρόνια να προσπαθούμε να βάζουμε πλάκι σε οτιδήποτε και από την τσέπη μας και από αυτά και από μία ενέργεια να ερχόμαστε στα χέρια με χωριανό. Γιατί ότι ο πρόεδρος είναι ανίκανος, ο πρόεδρος κοιμάται όρθιος, ο Δήμος δουλεύει Κυριακή. Άλλαξε λάμπα Κυριακή, δουλεύει ο Δήμος. Μία λάμπα όμως. Δεν το δέχομαι. Δεν μπορεί να βάζουν τη σωματική μας ακαιρεότητα σε κίνδυνο. Να έρθουμε και να παίξουμε ξύλο με χωριανό. Συνεχίστε κύριε Πρόεδρε όμως. Αυτό ήθελα να το καταθέσω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε έτσι. Δηλαδή ο Πρόεδρος δεν ανέδειξε το θέμα. Δεν ήρθε να πάνω στο γραφείο. Τουλάχιστον ο κύριος Μπάκνος σε μένα προσωπικά μου επιτρέπει να κινούμε, να έρθουμε στο Δημαρχείο και να κάνω και ώρες από τη δουλειά. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Να πάνω στην αρχή συνέχεια με αντιδημάρχους με αυτά για να θέτω τα θέματα και γραπτά και να μην βρίσκονται κανένας να παίρνει τηλέφωνο και να δίνει τη λύση. Είναι δυνατόν? Τον έχετε κύριε Κυριακίδη, μόλις ολοκληρώσετε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε. Όπως τον προηγούμενο πρόεδρο, δεν θα τον αφήσουμε αλλά κάποια θέματα πρέπει να τα πούμε. Ο πρόεδρος μου είχε ζητήσει όντως να αλλάξουμε 10 λάμπες στα Κρανίδια. Λέω αυτή τη στιγμή, τώρα γίνεται που θα περάσουμε, συγκεκριμένα, εγώ τον είχα δώσει εντολή τον ηλεκτρολόγο να πάει πριν μια εβδομάδα, δεν μπορώ να ελέγξω εγώ τον ηλεκτρολόγο, αν θα αλλάξει μία λάμπα ή 10 λάμπες, ξέρω εγώ τι. Πήρε και το τηλέφωνο του ο ηλεκτρολόγο, ο ενδιαφερόμενος ο καθετής, συγκεκριμένα, που εμπόδιζε, λέει, ήθελε να αλλάξει τη λάμπα και δεν άναβε, αλλά ο κύριος πρόεδρος, η συμπεριφορά του,
από ότι ύστερα διαμαρτύρηθηκε και σε μένα και τον έκανα και παρατήρηση γιατί άλλαξε μία λάμπα και όχι και τις άλλες. Λοιπόν, ο καθετής μου λέει, μου είπε νούμερο. Γιατί τον είπα, ορίστε, ο Δήμος δουλεύει. Όλο το χρονικό διάστημα ο πρόεδρος διαδίδει στα κρανίδια με μαρτύρους ότι η δημοτική αρχή δεν δουλεύει. Δεν υπάρχει δήμαρχος, δεν υπάρχει κανένας. Αν είναι σε μένα, στο δήμαρχο να το πει. Σε μένα δεν θα το πει. Εγώ δεν έδωσα εντολή να πάει να αλλάξει μόνο μία λάμπα. Πήγε μόνος του. Πήγε να αλλάξει κι άλλες. Δεν τις άλλαξε, τις άλλες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να τελειώσαν οι λάμπες μαζί που είχε. Δεν το ξέρω. Εσύ είχες δικαίωμα να πεις τον άλλο νούμερο, το καπετσί. Λοιπόν, γι' αυτό και τις έφαγες. Δεν θα λες μισή αλήθεια. Δεν θα λες μισή αλήθεια. Η μισή αλήθεια είναι χειρότερο από ψέμα. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Όταν σου λένε, σε λένε ανίκανο, όταν κοιμάσαι όρθος, όταν σου πούμε λάθος πρόεδρο και γύρισα εγώ σε μια φάση, η δικιά μου έκφραση. Περίμενε. Τα δικά σου εγώ δεν τα. Περίμενε. Και γύρισα εγώ και είπα μια κουβέντα. Ναι, τελικά είσαι μεγάλο νούμερο. Μετά από όλα αυτά. Η δικιά μου κουβέντα μπαίνει, τα υπόλοιπα δεν τα άμαθες. Μισή αλήθεια έβαζες. Έτσι. Πρόεδρε, βρεθείτε και πέστε. Αυτά δεν πρέπει. Εγώ ήθελα να το θέσω εδώ και δεν μπορούμε. Δεν λειτουργεί έτσι ο Δήμος. Σήμερα από ό,τι κατάλαβα εδώ, είναι όλοι οργανωμένοι. Ήταν δικιά μας αμέλεια κύριε Κυριακίδη. Δεν είναι αμέλεια αυτή εδώ. Ή η δικιά σας αδυναμία. Ούτε αδυναμία είναι, ούτε αδυναμία είναι. Κύριε Σιγκούη. Βαρτάει να σας όλα. Ωραία κύριε κύριε. Βαρτάει. Δυο κουβέντες μου. Τι είναι. Είπα αυτό στην Γεωργία. Έχω κανένα λόγο. Κάποιος έδωσε το λίγο. Κάποιος έδωσε το λίγο. Κάντε λίγο ησυχία. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε. Βρήκαμε τώρα να καμνόμαστε για μια λάμπα. Κοιτάξτε. Κάτι δεν είναι λοιπόν, δύο κουβέντες μόνο. Τους πρόεδρους των διαμερισμάτων. Κάντε λίγο ησυχία. Εγώ προσωπικά τους συμπαθώ, τους αγαπώ. Δεν ξεχώρισα ποτέ κανέναν αν είχε κατεβεί με μένα ή με οποιονδήποτε άλλο. Και δεν θέλω να ξέρω ούτε καν πού ανήκανε και τι κάνανε. Λοιπόν, σέβομαι και εκτιμώ το έργο που κάνουνε. Όποιοι θέλουν και ζητάνε και κάνουμε θυσίες και εγώ προσωπικά να βοηθήσουμε την κατάσταση και θέλω και από μεριά σας έτσι κάποια κατανόηση. Τώρα, αν δεν είχαν άλλες λάμπες εκεί ή ο Τάδε έκανε ένα τέτοιο και πήγε, άλλαξε μόνο μια-δυο λάμπες τώρα, δεν νομίζω είναι θέμα να το κάνουμε εδώ. Το θέμα είναι, βοηθήστε κι εσείς, θα σας βοηθήσουμε για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Σας είπα, έχω άλλα 5-6 έργα που είναι να γίνουν από ανθρώπους έξω από το Δήμο και από τους θεσμούς, θα βοηθήσουν να λύσουμε προβλήματα στον τόπο μας. Και σας ανέφερα να το πω και πάλι, ότι εγώ δεν θα ανεχτώ για ένα διάστημα ακόμα μεγάλο τους κτηνοτρόφους να φορτώνουν νερό στα βιτία τους και να πάνε στις μονάδες τους. Αυτό το πρόβλημα θα λυθεί. Έτσι. Τώρα για τη γεώτρηση που έπαθε ζημιά κάτω στο Σαρατάπορο, το θέμα είναι ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη βλάβη. Είμαστε έγινε. Δεν σύστησε ο Δεν σύστησε ο αφήστε και δημάρχε, έχω 28 θέματα να συζητήσω. Αν δεν θέλετε να γίνει το δημοτικό, δεν είπε κανένα για τι γεωτρήσει τώρα. Θέλω να τα πω, να τα ξέρω. Άλλη μέρα, κάντε ένα διάγγελμα και πέστε. Όχι, όχι. Το επόμενο δημοτικό συνάδελφο. Τελείωσα. Τολμάς να πας τα χωριά. Κύριε Κωνσταντόπουλε, δύο λεπτά. Όχι, ένα μισό. Μισό. Κάτι ισχύει, κύριε Παραγγελόλα. Τι έρχεσαι
ήθελε να κάνει κάτι. Τι ήθελε να κάνει. Να συζητήσει με αφορμή. Κύριε Παναγιώτολα, μιλάει ο αρχηγός της παράδεξης. Με αφορμή το περιστατικό αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος των Κρανιδίων, αλλά και αυτό που άκουσα από τον κύριο Πρόεδρο του Μεταξάκη και τον Πολυράγο, φαίνεται πράγματι υπάρχει μια ασυνέχεια, να το πω, στη συνεργασία μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Πρόεδρων. Κάθε φορά που παρεμβαίνει ο αντιδήμαρχος με εργάτη ή προσωπικό ή για οποιαδήποτε δουλειά σε οποιαδήποτε τοπική κοινότητα, θα πρέπει να ενημερώνεται πρόεδρος. Δεν εννοείται δήμαρχε να πας στο Μεταξά 11 φορές και να μην έχεις βρει μια φορά τον πρόεδρο του Μεταξά. Ή αντίστοιχα στον Πολύραχο ή αυτό που λέει ο Γιώργος ο Διαμαντής για τα Κρανίδια. Δηλαδή έστειλε ηλεκτρολόγο χωρίς να ξέρει πρόεδρος. Αυτό είναι έξω από κάθε λογική. Επομένως αυτά τα θέματα θα είχαν ήδη αμπληθεί αν οι αντιδήμαρχοι συνεργάζονται άμεσα με τους πρόεδρους. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και δόξα τω Θεώ, όλα τα παιδιά είναι καλά και συνεργάζονται. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν περάσω στους επόμενους πρόεδρους και να κλείσουν να μπουν στα θέματα, όταν δεν έχουμε εδώ και 7-8 μήνες αντιδήμαρχο πολιτισμού, αντιδήμαρχο τεχνικών έργων και ο κύριος Κυριακίδης, ο άνθρωπος έχει επιβαρυνθεί τα πάντα. Δεν μπορεί να αλλάζει λάμπη στο Βελβεντό, στο Τρανόβατο, στο Μικρόβατο, στα Κρανίδια, στις Βουλής Αυλές. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι η ευθύνη μεγάλη που έχετε. Σας το ξαναλέμε. Έχετε τους δημοτικούς συμβούλους, ορίστε τους αντιδημάρχους. Κύριε Γιωργακόπουλε, εμείς ξέρουμε πολύ καλά. Να πω κάτι. Όχι, δεν σας παγωγώ. Όταν εσύ ήσουν αντιδήμαρχος. Ακούστε, κύριε Δήμαρχε, αφήστε τη δυτική καραμέλα. Εγώ κάποτε ήμουνα. Από το Μάρτιο δεν βάλατε αντιδήμαρχο πολιτισμού. Δεν βάλατε τεχνικών έργων, δεν βάλατε οικονομικών, δεν βάλατε τίποτα. Βάλετε τριχλοποδιά καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Το καταλαβαίνετε. Τι να κοιτάξω. Το ρόλο που παίζει τον κατάλαβε ο κόσμο. Μια χαρά το κατάλαβε ο κόσμο. Το δικό σα το ρόλο που παίζει. Όταν εσείς ήσασταν τότε αντιδήμαρχοι πολιτισμού και τέτοια. Δεν βλέπω οι πρόεδροι να έχουν τόσα προβλήματα. Για να ρωτήσω και τους άλλους σας, ας πούμε. Ποιος να ρωτήσουμε. Τέλος πάντων. Ποιος να ρωτήσουμε. Ποιος. Τέλος πάντων, ολοκληρώστε. Είναι οργανωμένα τα. Λοιπόν, ολοκληρώστε. Με το τέλος του πανηγυριού, θυμάμαι, ερχόταν οι δημότες και παραπονιόταν οι λαμαρίνες, γέμιζαν τους δρόμους, έπαιρνε ο αέρας πέρα τότε. Και με... Τι. Τα είπαμε. Δεν σας απαντήσουμε αυτά. Λοιπόν, και φέτος και πέρσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα υλικά ήταν αμπαλαρισμένα και παρμένα και οι χώροι πεντακάθαροι. Έτσι φαίνεται πως λειτουργεί ο Δήμος. Βλέπετε πως λειτουργεί ο Δήμος με τις εκφράσεις των Προέδρων και των Δημοτικών Συμβούλων και των Πολιτών. Τι βλέπετε. Μην γυρνάτε την πλάτη σε αυτούς τους ανθρώπους. Τρελίτσα τέλος στο Δημαρχείο. Η τρελίτσα τελείωσε. Το λόγο είναι ο κύριος Καραγιάννης. Ο πρόεδρος του Πολυράκου. Θα τα πούμε και προεκλογικά. Καλή πρελίτσα που είσαι. Αλλά το παραμύθι αυτό τελείωσε. Τελείωσε αυτό το παραμύθι. Έτσι. Θα τα πούμε βέβαια. Θα τα πούμε. Σ' ακούνε πολύ. Που πουλάς τρέλα εδώ μέσα. Δεν προχωράει τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, πού είναι. Έχετε το λόγο. Κατέγραψέ τα, κύριε Γραμματέα. Πολιτικές απόψεις είναι, κατέγραψέ τα. Εμένα μην με απειλείς εδώ δίπλα που σε έχω. Μην με απειλείς εμένα. Και θα τα γλιτώσω τα δικαστήρια. Συνεχίστε κύριε Πρόεδρε. Όχι κύριε, δεν ακούτε τι λέει εδώ δίπλα. Εσείς δεν ακούτε τίποτα. Όχι, δεν λέει. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα. Μαλώνω τα κουβάλια. Αφήστε τα κύριε Πρόεδρε. Τα βατράκια και τα τραγία. Εντάξει, αφήστε εκφράσεις αυτές. Ακούσα αυτό. Πρόεδρε, κάτσε από εδώ που έχει. Εγώ ήθελα να αναφέρω ορισμένα προβλήματα που έχω στο χωριό, τα οποία τα γνωρίζει ο κύριος Δήμαρχος, το γνώριζε το πρόεδρο με το νερό ουσιαστικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και επειδή φύγα πριν από 10-15 μέρες όταν δεν είχαμε νερό, τώρα έρχεται λίγο το τριγωνικό εθνικό, δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έρθει πάλι, πεσαίνει πολύ λίγο το νερό. Άσχετο αν εσείς κύριε Δήμαρχε βγήκατε στα κανάλια και είπατε ότι έχουμε νερό να πνίξουμε 5 χωριά. Έστειλα, μάλλον 10. Έστειλα, είπατε, τους τεχνικούς και μου ενημέρωσαν έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, δεν ξέρω κανένα, γιατί η τεχνική είναι εδώ, μισό λεπτό, να τελειώσω. Μιλάμε τώρα για το νερό του Πολυράκου. Δεν μιλάμε ούτε για τη δεξαμενή του προσιλίου, η οποία ήταν πριν από 6 μήνες, τότε που φέρατε τον υδρογεολόγο, γιατί μιλήσατε και για υδρογεολόγο, τον πήγα εγώ, λέει, αλλά ο πρόεδρος ήταν άφαντος. Και εδώ λέτε ψέματα.
Γιατί, μισό λεπτό, θα απαντήσετε, θα απαντήσετε. Λοιπόν, θα απαντήσετε. Επειδή να... δεν έχουμε εγώ τέτοιες λασπολογίες, εγώ θα φέρω τους γέρους που είχες φέρει όταν ήρθες στο γραφείο μου πάνω και κανονίσαμε την επομένη 8 ώρα να είσαι στο καφενείο. Εκεί έτσι, εκεί ήσουνα. Ναι. Εκεί ήσουνα. Ναι, ποιος τηλέφωνο εσύ. Λοιπόν, ακούστε, σε ποιο καφενείο. Εγώ ήμουν 8 ώρα στο καφενείο κάτω και περιμένουμε 9 ώρα σας πέρα. Ντρέπομαι, γιατί μετά την ίδια μέρα βγεις 1 ώρα και μου λες, άντε δεν με πήρες τηλέφωνο. 1 ώρα σε πήρα. Μα 1 ώρα. Θα έχω καταγραμμένο στο τηλέφωνο. 1 ώρα. 9 και 4. Πώς ε? 9 και 4. Τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων. Αυτά είναι όλα τα δεδομένα τα δεδομένα που είστε κατά τα μέρος. Έτσι. Άντε μπράβο. Εγώ θέλω. Άντε μπράβο. Πώς να σας πω. Για τη δεξαμενή του προσιλίου δεν ήταν ο υδρογεολόγος, ήταν γι' αυτό. Εγώ που ήρθα προχτές στο χωριό και μου είπατε αλίμονο και μάλλον θα σας αποκαλώ κύριε αλίμονο τώρα εκεί πέρα. Γιατί μόνο με αλίμονο με απαντάτε. Λοιπόν, μόνο με αλίμονο με απαντάτε. Και μου είπατε αλίμονο το νερό στο πολύραγο. Και βγήκατε στα κανάλια και είπατε, εγώ πήγα υδρογεολόγο, τον υδρογεολόγο τον φέρατε πριν από 6 μήνες για τη δεξαμενή του προσιλίου. Γι' αυτό τον φέρατε. Και για την Ελλάδα, όχι για τον Πολύραχο. Ξέρετε και για ό,τι συμμερούσαμε. Θέλω να πείτε, αν ξέρετε, γνωρίζετε. Άκουσα να δεις τώρα. Τα ξέρω καλύτερα και από σένα. Η γεώτρηση βγάζει νερό. Άκου τώρα. Τι γελάτε κύριε, πώς σας λένε. Αστείο σας φέρετε. Η γεώτρηση που είναι το χρηματικό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να το σαπατήσω, μισό λεπτό λίγα. Σαπατήσω. Λοιπόν, η γεώτρηση συγκεκριμένη βγάζει νερό αρκετό. Τώρα, εσείς παίρνετε νερό από την υπερκύληση. Αν μεγάλες ποσότητες νερού χάνονται κάπου, αυτό το ψάξουμε να δούμε. Τι? Εγώ κάνω δεν ξέρετε, δεν γνωρίζετε. Το μετρήσαμε το νερό του κολλητικού που έφυγε. Μικρόφωνο. Είναι 7 κυβικά την ώρα. Ναι. Δεν φτάνουν 7 κυβικά την ώρα για δύο χωριά. Το χειμώνα δεν φτάνουν. Φαντάζεσαι πώς το καλοκαίρι, έτσι. 10 χωριά. Ξέρετε τι σημαίνει. Εσείς όμως είπατε ότι υπάρχει για 10 χωριά νερό. Ρωτήστε τον υδραυλικό σας, τον τεχνικό, τον υδραυλικό που πήγαμε μαζί και μετρήσαμε. Βγάζει 7 κυβικά αυτή τη στιγμή. Τώρα, πού είναι το πρόβλημα? Εγώ τις πληροφορίες παίρνω από τους τεχνικούς. Από ποιον τεχνικό? Δεν κάνω εγώ τον ειδικό. Έτσι. Πάλι ψέματα. Γιατί κανένας ειδικός είναι αυτό. Θα τελειώσουμε αυτό. Θέλω να μου πείτε το εξής. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, κύριε, ζητώ να φέρετε νερό να πίνει το Πολύραχο. Γιατί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί, μία έρχεται από το Τριγωνικό, μία δεν έρχεται και πίνουν νερό φαρμάκι. Θα ξαναπάτε στα δικαστήρια. Και τότε να δούμε τι θα πείτε. Για το φαρμάκι που πίνουν. Γιατί δεν φέρατε νερό. Ξέρετε γιατί δεν φέρατε. Γιατί δεν σας δει κανένα σπίτι. Ποιο σας έδωσε. Τι να φέρετε. Ένα αυτό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και μου είπατε όταν ήρθα στο γραφείο μου. Είπατε, τι λες κύριε Πρόεδρε για το νερό. Εγώ για το νερό. Αλίμονο. Φέρατε νερό. 20 μέρες στο Πολύραχο. Θα πει ο κόσμο. Όχι δεν φέρατε. Λοιπόν πάμε παρακάτω. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ακούμε καθημερινά κύριε Δήμαρχε. Καθημερινά. Αλλά εσείς δεν τα ξέρετε, δεν ξέρετε. Ερχόσαστε, μπορεί να μου πείτε και εμένα ήρθε το κούνιο. Μπορεί να ήρθετε. Από πάνω στο μεγάλο. Έχει τον καφέ σα, του τσιγαρασίε και να φύγατε. Τι λέει τίποτα αυτό. Λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, ακούστε, σα πω και τα υπόλοιπα. Σήμερα. Ολοκληρώστε όμω έτσι. Ναι, ολοκληρώνω. Θα πρέπει να αναφέρουν τα προβλήματα. Είπαμε πέντε λεπτά. Τι να κάνουμε. Όλοι τα ίδια θα πούμε. Τι να κάνουμε. Ξεκινάμε από τα κέντρα. Δεν υπέρευσαν και μας οι άνθρωποι. Εμένα μου είπα και οι ίδιοι, και στο προσφύλιο, και στο Πολύραχο, εμείς στέλνουμε. Θα δούμε τι θα κάνετε τότε, πάλι εμείς θα ακούμε όμως. Εμείς είμαστε ο σάρκος του ΠΟΚ. Εμείς ακούμε καθημερινά τα βρυσίδια, όπως θα έρθει και ο προηγούμενος πρόεδρος, όπως κάθε μέρα, κάθε μέρα. Εσείς δεν τα ακούτε, εσείς λέτε εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω μία από τη δημοτική αρχή να ενσκύψει στο πρόβλημα, το κυριότερο πρόβλημα του Πολύραχου αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι και τον χώρο. Πολύραχο είναι το νερό, να σκέψει και να δει τι θα κάνουμε με το νερό. Για άσε τα προβλήματα, κάσε καθημερινότητα. Είμαστε καθημερινότητα, μας ενδιαφέρει. Πιο πολύ. Στην αρχή, να λύσουμε πρώτη καθημερινότητα και μετά να λύσουμε τις 5.000 θέσεις εργασίας που βγαίνει στη τηλεόραση και υποφανάται κάθε μέρα. Είδα εγώ δεν είναι καμία εργασία που να θέσει. Άσε δήμαρχε, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθείτε, να έχει τόσο τόπο, τίποτα. Ευχαριστώ. Για να κάνουμε τέλος πάντων. Άρα, ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Πολυράχου. Την κασέτα την επάντωσε να πάντωσε καλά. Το λόγο, κύριε Καραγιάννη. Ο πρόεδρος και ο πρόεδρος του Τριγωνικού.
Εγώ άλλα ήθελα να πω για τα χιόνια βασικά ήθελα να πω, αλλά δεν θα το πω καθόλου. Όλη την ώρα τώρα εδώ συζητάμε και κρίμα στους πολίτες, διότι έχουμε να κάνουμε συγκέντρωση όλη εδώ η Ολομέλεια με τους Προέδρους από την εποχή τέτοιου αντιδήμαρχου. 2 χρόνια. Και ρωτάω γιατί οι δήμαρχοι. Αυτά όλα γιατί δεν τα λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα και εκφράζουμε τον κόσμο. Γιατί δεν τολμήσατε, δεν τολμάτε να μας φωνάξετε σαν Πρόεδρος. Αλλά φυσικά θέλω να είναι και πολίτες όμως εδώ, διότι εμείς οι Προέδροι για τους πολίτες δουλεύουμε. Και για τα χωριά. Και προτείνω Πρόεδρε, αύριο ας είναι και Σάββατο, όλοι όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα, οι Πρόεδροι και όσοι θέλουν πολίτες να έρθουν και να μιλήσουμε μόνο εμείς. Γιατί εμείς θέλουμε 3 μέρες εδώ να μιλάμε. Συμφωνώ με Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Ο κύριος Μπούτας...